Αυτό είναι. Και είναι πολύ εύστοχα τα ερωτήματα. Θα ξεκινήσω, ναι, πάρα πολύ εύστοχα τα ερωτήματα και χρειάζονται διευκρίνηση. Και ευχαριστώ τον κύριο Κοτάκη που μου τα έθεσε. Πρώτο, ούτε ένα ευρώ δεν πειράζει η κυβέρνησή μας από τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης. Τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης είναι ο κουμπαράς των ασφαλισμένων, είναι η ιερή αγελάδα. Δυστυχώς λεολατήθηκαν και καταλυστεύτηκαν διαχρονικά από κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ με αποκορύφωμα το PSI, το κούρεμα, από το οποίο χάθηκαν περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ και δυστυχώς έμειναν με ελάχιστα αποθεματικά αυτός ο κουμπαράς. Όχι μόνο δεν θα τα πειράξουμε, όχι μόνο δεν θα αγγίξουμε ούτε ένα ευρώ, αλλά θα τα αποκαταστήσουμε, κυρία Χατζηνικολάου, και μάλιστα σας έχω πει και σε συνέντευξη, αλλά είπε και ο Πρωθυπουργός προγραμματικές δηλώσεις και εγώ, με την δημιουργία του Ταμείου Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου θα πηγαίνει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του δημοσίου από αξιοποίηση του ορυκτού και φυσικού πλούτου και από την αξιοποίηση της δημόσιας και κινητής περιουσίας χωρίς ξεπούλημα. Δεν το ψηφίσατε στη Βουλή. Το θυμάστε. Το φέραμε πριν ένα χρόνο και δεν το ψηφίσατε. Είναι νόμος του κράτους. Ψηφισμένους νόμους μας φέρνετε τώρα να μας πείτε ότι βρήκατε λύση. Υπάρχει το ΑΚΑΓΕ και υπάρχει και μία πρόταση νόμου που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ και είχε ψηφιστεί από τη Βουλή, δεν αρκούν, θα αξιοποιηθούν και αυτά τα δύο και μαζί και με άλλους τρόπους και άλλα έσοδα τα οποία θα προσθέσουμε, θα γίνει αυτό το Ταμείο Εθνικού Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης και θα χρηματοδοτεί την κοινωνική ασφάλιση. Οπότε να λυθούν τα προβλήματα που μου είπατε. Άρα δεν τα αγγίζουμε. Αυτό για το οποίο υπάρχει τροπολογία, ναι, και σωστά ρωτάτε κύριε Κοτάκη, του κυρίου Μπάρδα στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, αφορά τα ταμιακά διαθέσιμα, δηλαδή το ρευστό που έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία σε εμπορικές τράπεζες, όχι τον κουμπαρά τους, το ρευστό. Μαζεύουν εισφορές στις πρώτες μέρες του μήνα, τις οποίες για ένα διάστημα τις έχουν μέχρι να δώσουν τη συντάξη στο τέλος δηλαδή του στο μήνα. Ταμείο βάζετε και η πρόταση, χέρι. Όχι, κανένα χέρι. Ταμιακά σας βεβαιώνω. Μα ακούστε με να σας πω. Η τροπολογία του κυρίου Μάρδα απλά διασφαλίζει ότι αν κάνουν βραχυπρόθεσμη επένδυση ολίγων ημερών σε ρέπος του δημοσίου τα ταμιακά διαθέσιμα και όχι τα αποθεματικά του κουμπαρά, τα ρευστά τους δηλαδή, τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι θα τα πάρουν πίσω και με αποζημίωση. Αυτό διασφαλίζει. Και να σας πω για να ξεκαθαριστεί ότι είναι με απόφαση των διοικητικών του συμβουλίου. Αν δεν θέλουν τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων, αν δεν το θέλουν, δεν θα πάρουν ρέπος του δημοσίου με 2,4% επιτόκιο που είναι προνομιακό. Θα τα κρατήσουν σε προθεσμιακές καταθέσεις ή σε απλές καταθέσεις σε εμπορικές τράπεζες που τα έχουν. Επομένως είναι εθελοντικό. Και να σας πω μάλιστα, από τον τομέα ευθύνης μου, κανένα ασφαλιστικό ταμείο μέχρι σήμερα, κανένα μα κανένα, δεν έχει αποφασίσει τα διαθέσιμα, τα ρευστά του δηλαδή και όχι τα αποθεματικά του, να τα επενδύσει με τον τρόπο τον οποίο πρότεινε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Μόνο τους αποφάσισαν ότι δεν θα επενδύσουν με αυτόν τον τρόπο. Είναι καθαρά εθελοντικός. Είναι εδώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας του ΙΚΑ. Το ΙΚΑ από 25 του μήνα μέχρι τις αρχές του επόμενου, ξέρει και ο κύριος Βρούτσης, χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο με τα ρέπος. Είναι μια συνήθις πρακτική τα 4 τελευταία χρόνια που κάνει το ΙΚΑ. Δεν είναι κάτι παράδοξο, αλλά από εκεί και πέρα, αν δεν θέλουν τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, μάλιστα, δεν θα αποφασίσουν τα διοικητικά του συμβούλιο και δεν έγινε τίποτα. Αλλά προς Θεού, όχι τα αποθεματικά. Το λαιλατημένο κουμπαρά, να βάναμε και εμείς χέρι κυβέρνηση αριστερά, πρέπει να τον αποκαταστήσουμε. Δεύτερο τώρα, με τις πρόωρες συντάξεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν ορισμένες εμονές. Στο προηγούμενο θέμα θέλατε κάτι, κύριε Βρούτση, να όχι, πείτε. Κρατάω εκ μέρους του κυρίου Στρατούλη αυτό που δεσμεύεται. Εύχομαι να μην περάσετε πάλι κάτω από τον πύχη, κύριε Στρατούλη, ότι δεν θα πειράξετε τα αποθεματικά. Ναι. Αλλά τα οποία εσείς, θέλω να προσθέσω. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνησή σας λαϊλάτισε. Θέλω να προσθέσω. Δεν τίποτα. Καλά, αφήστε τις ορολογίες. Γιατί δεν τα λαϊλάτισε. Αφήστε το λοιπόν. Τι απέμεινα θέλω από το PSI, το 53% λοιπόν, έχασα. Θα σας πω για αυτό. Δεν πάρουμε υπόψη ότι αναγκάστηκαν να ανταπολύσουν το ομόλογο που πήραν 75%. Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι. Για την αναλογιστική μελέτη. Θα σας πω για την αναλογιστική, γιατί είναι κρίσιμο μέγεθος. Σας παρακαλώ να απαντήσω. Μετά το εξής, ότι αυτό που γίνεται τώρα που έρχεται η κυβέρνηση να πάρει τα ταμιακά διαθέσιμα, γίνεται για πρώτη φορά. Δεν έρχεται η κυβέρνηση αυτό να τα πάρει. Αυτό τι σημαίνει. Τα ασφαλιστικά ταμεία μόνα τους μπορούν να αποφασίσουν. Το κατάλαβα, κύριε Στρατούλη. Δεν παίρνει κανένα. Η πρωτοβουλία όμως που παίρνετε είναι πρωτόγνωρη και σημαίνει ότι υπάρχει ασφυξία στα οικονομικά του κράτους. Γιατί τα χρήματα αυτά τα παίρνει από τις τράπεζες, τα παίρνει από τα ασφαλιστικά ταμεία για να πληρώσει άλλες υποχρεώσεις. Έστω και αν η διαδικασία που λέει ο κ. Στρατούλης δεν εμπεριέχει κίνδυνο, γιατί το κράτος θα πληρώσει συντάξεις τις επόμενες μέρες. Συμφωνούμε. Προσέξτε όμως, είναι πρωτόγνωρη διαδικασία που επιβεβαιώνει την ασφυξία των οικονομικών της χώρας. Κύριε Βρούτση, είναι μια διαδικασία που είχατε χρησιμοποιήσει και καλά κάνατε. Προσωπικά καλά κάνατε στο ΙΚΑ και το ξέρετε επί 4 χρόνια
με τα ρέπο στις 7 τελευταίες μέρες πριν. Τα έκανε το ΙΚΑ όμως αυτά. Το ΙΚΑ με δική σας εποπτεία και καλά έκανε. Το κράτος να ζητήσει όμως και καλά έκανε και δεν έχασε τίποτα. Υποδηλώνει και δεν έχασε τίποτα. Μπορεί να σας τα πει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Εγώ λέω για την ασφυξία που έχουν τα δημοσιονομικά. Εντάξει, για την ασφυξία να καταδικάζεται αυτούς που καταδικάζουν την Ελλάδα σε ασφυξία και όχι την ελληνική κυβέρνηση που παλεύει με αξιοπρέπεια να ελευθερώσει το λαό από μνημόνια και δημοσιογραφία. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, σας έχω ξαναπεί και σε εσάς. Συντάξεις 45 και 50 ετών δεν υπάρχουν πλέον στη χώρα μας. Ξέρει και ο κύριος Βρούτσης πάρα πολύ καλά. Τέτοιες συντάξεις παίρνουν μόνο, είναι συντάξεις αναπηρίας, που γνωρίζετε πολύ καλά ότι στα 15 χρόνια, αν είναι ανάπηροι, πάνω από 80% δικαιούνται τη σύνταξή τους. Και αυτές τις συντάξεις δεν πρέπει για ανθρωπιστικούς λόγους, για λόγους ανθρωπιάς, να τις πειράξει κανείς. Στις τράπεζες δεν υπάρχουν, κύριε Υπουργέ. Είναι 45 και 50 χρονών δεν υπάρχουν. Θα σας πω τώρα τι υπάρχει. Ναι. Θα σας πω. Επομένως, είναι μια αιμονή. Δεύτερο, κυρία Κοτάκη, να ξέρετε, το πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο έχει δουλέψει ο κύριος Βρούτσης και καλά έκανε και το δούλεψε και θα το συνεχίσουμε και θα το αναβαθμίσουμε και όλα. Θετική αν το δείτε, πρωτοβουλία ήταν αν, αυτή. Βεβαίως, μα έχω πει από τη στιγμή ανάληψης του Υπουργείου, το γνωρίζει ο κύριος Βρούτσης, όπου έγιναν κάποια πράγματα που είναι σωστά για την οργάνωση του ασφαλιστικού μας συστήματος, πάντα τα λέμε, τα συνεχίζουμε και τα επαυξάνουμε. Το πρόγραμμα λοιπόν Ήλιος, που κυκλοφόρησε και σήμερα, του προηγούμενου μήνα, αν το δείτε, θα δείτε αύριο τα στοιχεία, θα τα δώσω σε δημοσιότητα. Αυτοί που παίρνουν σύνταξη κάτω από 60 χρονών στη χώρα μας είναι λιγότεροι από 10% και είναι περίπου στο μέσο όρο όσων παίρνουν πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτοί είναι που παίρνουν τώρα, λέτε όμως. Είναι μια αιμονή, ακούστε με, όχι δική σας, είναι μια αιμονή αυτή των μνημονιακών. Τον, ο κύριος Βαρουφάκης το γράφει αυτό στη λίστα του. Κύριε, η αιμονή του κυρίου Βαρουφάκη. Ναι, είναι αιμονή όχι του κυρίου Βαρουφάκη, είναι αιμονή των θεσμών. Είναι μια αιμονή για τη χώρα μας αυτό. Δεν είναι υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό που είναι όμως υπαρκτό πρόβλημα. Γιατί δεσμευόμαστε τότε για την εξάλληψη των παραθυρών. Για ποιο πράγμα δεσμευόμαστε, κύριε Υπουργέ. Τώρα, αυτό που είναι υπαρκτό πρόβλημα, και αναφέρθηκε ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά και εσείς πολύ εύστοχα πριν, είναι ορισμένα προγράμματα κίνητρα. Αυτό δεν μου διαβάσατε κίνητρα, εσείς. Βεβαίως. Να φύγουν τα οποία δίνονταν. Κινήτρων, μα συμφωνώ μαζί σας, κύριε Κοτάκη, θα δείτε. Είναι κίνητρα τα οποία δίδονταν από τράπεζες ή από ιδιωτικοποιημένες ΔΕΚΟ για εθελούσιες εξόδους, οι οποίοι έγιναν σε ηλικίες τέτοιες οι οποίες είπατε και σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων. Το ξέρετε αυτά πάρα πολύ καλά. Αυτές βεβαίως έχουμε πει ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια πακέτα τα οποία θα ζημιώνουν το ασφαλιστικό σύστημα. Για να μην πω ονόματα τραπεζών εδώ, ναι, κύριε Κοτάκη, για να μην πω ονόματα τραπεζών, αλλά άμα με ρωτήσετε θα σας πω, οι οποίες με τέτοια πακέτα εθελούσιας εξόδου ελάφρυναν από προσωπικό, με το μαχαίρι στο λαιμό ουσιαστικά τους ανάγκασαν να απολυθούν εθελοντικά εντός εισαγωγικών το προσωπικό τους και έβαλαν μέσα τα ασφαλιστικά ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και σε λίγες μέρες θα είμαι σε ακριβή θέση. Τα ξέρει και ο κύριος Βρούτσης αυτά, το πόσα έβαλαν μέσα άρα τα ταμεία. Να περιμένουμε νομοθετική πρωτοβουλία από εσάς. Αυτά, τέτοια πράγματα δεν θα γίνουν. Αλλά δεν θα θίξουμε, κύριε Κοτάκη, και θέλω να είμαι ακριβής. Τις γυναίκες, τις εργαζόμενες με ανήλικα παιδιά. Το δικαίωμα που έχουν να φεύγουν προώρα με μειωμένη σύνταξη. 6% για κάθε χρόνο που φεύγουν προώρα, να το λέμε, με μειωμένη σύνταξη. Τους, τα βαριά και μισθωτικά επαγγέλματα, τα αμαία και τους ασφαλισμένους πριν το 83 και τους εκπαιδευτικούς. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν να θίξουμε θεμελιωμένα δικαιώματα? Επομένως το ξεκαθάρισα. Τρίτο τώρα ζήτημα που είπε ο κύριος, τρίτο ζήτημα που είπε ο κύριος Βρούτσης για το θέμα. Με ρώτησε, λέει, έχει τα κυβέρνητα το Υπουργείο. Όχι, το έχουμε πολύ καλά κυβερνημένο και με στιβαρά χέρια, κύριε Βρούτση. Απλά έχουν άλλες πολιτικές από εσάς. Γιατί όταν ανέλαβα, τη δεύτερη μέρα που ανέλαβα υπουργός, κύριε Βρούτση, μου φέραν σχέδιο υπουργικής απόφασης. Το έλεγα και στο Χατζηνικολάου εκείνες τις μέρες σε μια εκπομπή, να υπογράψω νέα μείωση επικουρικών συντάξεων 8% από 1η Μάρτη. Και το ξέρετε, με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει θεσμοθετήσει η κυβέρνησή σας. Μα το mail Χαρδούβελη προέβλεπε 15% ακριβώς μείωση των επικουρικών. Και 7% από 1η Ιούλη, κύριε Χατζηνικολάου. Να τελειώσω και θα πει ο κύριος Βρούτσης. Στο mail Χαρδούβελη μείωση επικουρικών δεν υπήρχε, διότι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είχε συμφωνηθεί. Είχε συμφωνηθεί. Κύριε Χατζηνικολάου, θα γίνω πάρα πολύ ακριβής. Όταν πήγα στο Υπουργείο θα έπρεπε να υπογράψω μία υπουργική απόφαση για τη μείωση των επικουρικών, δηλαδή. Το σχέδιο δεν την είχε έτοιμο ο κύριος Βρούτσης, οι υπηρεσίες την είχαν. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Η πολιτική ήταν όμως που το επέβαλε. Η πολιτική της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές. Κι άλλο ένα 7%, 15%. Συν νέο μαθηματικό τύπο για τα εφάπαξ που οδηγούσε σε σφαγιαστικές μειώσεις εφάπαξ. Μερικά τα πήγαινε από 30.000 στις 5.000. Συν
Μείωση κύριων συντάξεων, μικρή μεν, αλλά μείωση λόγω του νέου τρόπου προσδιορισμού των συντάξεων από τους νόμους του 2010 του κ. Λοβέρδου. Συνολικά, ξέρετε πόσα έπρεπε να αφαιρέσω από τις τσέπες του ελληνικού λαού που είχε προαποφασίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 395,5 εκατομμύρια ευρώ. 395,5. Και με εγκαλεί ο κ. Βρούτσης και μου λέει στη Βουλή, κύριε Στρατούλη, γιατί δεν θα το κάνετε αυτό. Και πού θα βρείτε τα λεφτά, και το είπα και πριν, και δημιουργείτε ελλείμματα. Θα τα βρούμε τα λεφτά και από τις ρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, από τις ρυθμίσεις που καταθέτουμε το νομοσχέδιο σε λίγες ώρες και για το δημόσιο, αλλά κυρίως για τα ασφαλιστικά ταμεία, μόνο από τη ρύθμιση για τα ασφαλιστικά ταμεία, αναμένουμε έσοδα φέτο 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Στρατούλη, μισό λεπτάκι. Κύριε Χατζηνικολάου, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Στρατούλης. Γιατί είναι ψέματα, έτσι δεν ήταν. Παρακαλώ. Θα ακούσετε την άποψη. Στον κρατικό προϋπολογισμό θα ακούσετε την άποψη. Λοιπόν, τώρα κύριε Στρατούλη, θα την ακούσετε προσεκτικά για να μάθετε και κάτι, γιατί με λόγια του αέρα δεν λύνεται τα προβλήματα. Δεν είναι αέρας 395 λόγια του αέρα. Εγώ θα μεγαλώσω το νούμερο. Γιατί ή θα λέμε την αλήθεια και θα κοιτάμε τον κόσμο, ή θα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή παραπάνω θα παίρνετε από τις τσέπες του κόσμου. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και στο εφάπαξ και στο ασφαλιστικό διασφαλίζει ότι κανένας δεν θα ξαναπληρώσει το εφάπαξ του άλλου, δεν θα ξαναπληρώσει το επικουρικό του άλλου, διασφαλίζει ότι οι επόμενες γενιές θα πάρουν και επικουρικό και εφάπαξ. Από εκεί και πέρα η πολιτική είναι στα χέρια του κυρίου Στρατούλη, είναι κυβέρνηση που αποφασίσει. Όμως, όσο δεν πάει στη Βουλή όπως έχει υποσχεθεί, να καταργήσει το νόμο το συγκεκριμένο, κοροϊδεύει κατάμουτρα τον ελληνικό λαό και τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Διότι όσο δεν το καταργεί με νόμο και περάσανε 2 μήνες κύριε Στρατούλη και δεν το φέρατε στη Βουλή.